ανοιχτό βιβλίο του Γιώργου Δάμτσιου. Διαβάζει η Βασιλική Αρβανιταντώνη. Ήμουν βέβαιη ότι θα ανακάλυπτες αυτό το βιβλίο, αγάπη μου. Από πού αλλού θα ξεκινούσες να με ψάχνεις, αν όχι από το κρυφό μας εργαστήριο? Πρέπει να είναι η ασφαλέστερη κρυψώνα, όχι μόνο στο Φάρεν, αλλά και σε ολόκληρη την Τονόρια. Το αστείο είναι ότι για να το πετύχουμε αυτό, έφτανε μόνο να ανακαινήσουμε το υπόγειο κάτω από το παλιό στεοφυλάκιο του νεκροταφείου και να στήσουμε μια φτηνή ιστορία φαντασμάτων γύρω από τον τάφο του πρώτου ιερέα της πόλης. Όλα τα άλλα ήρθαν από μόνα τους μετά. Θυμάσαι αλήθεια πότε τα κάναμε όλα αυτά? Θα σου πω εγώ. Έχει 20 χρόνια πια. Ακριβώς όσα και ο γάμος μας. Ήμουν μικρό κοριτσάκι όταν σε είδα και σε ερωτεύτηκα με την πρώτη ματιά. Πλέον κοντεύω τα 40. Πότε πέρασε ο καιρός μου, λες? Τέλος πάντων, κακό σου γράφω πράγματα που ήδη γνωρίζεις. Είναι προτιμότερο να σου εξηγήσω αυτό που καίγεσαι να μάθεις. Το αν ευθύνομαι εγώ για όλα αυτά που λένε στην πόλη. Είναι αλήθεια. Εγώ τα έκανα όλα. Εγώ προκάλεσα αυτό το λουτρό αίματος. Εγώ κατακρεούργησα το δήμαρχο και την ερωμένη του. Αλλά ας τα πάρουμε με τη σειρά. Ήλπιζες να με βρεις εδώ μέσα, με σάρκα και οστά, για να σου δώσω τις πολυπόθητες εξηγήσεις. Αντί γι' αυτό βρήκες ένα αλόκοτο βιβλίο που δεν έχεις ξαναδεί ποτέ. Και ίσως και να το προσπερνούσες με τόσα που έχεις απόψε στο κεφάλι σου. Να όμως που ήταν το μοναδικό αντικείμενο επάνω στον πάγκο εργασία μας. Εκεί όπου έχουμε περάσει αναρρύθμιτες ώρες κάνοντας τα πειράματά μας. Οπότε ήμουν βέβαιη ότι θα το πλησίαζες. Όσο για τη συνέχεια, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να μην περιεργαστείς ένα ανοιχτό βιβλίο που στο πρώτο του δισέλιδο έγραφε με κεφαλαία γράμματα «Συνέχισε να διαβάζεις για να μάθεις την αλήθεια». Φαντάζομαι ότι απορείς τώρα. Απορείς για πολλά. Όπως λόγου χάρη για το τι χρησιμοποίησα για να τα γράψω όλα αυτά. Υποψιάζεσαι ότι είναι αίμα. Σίγουρα αναρωτιέσαι και για την υφή που έχει το δέρμα του εξωφύλου. Σου μοιάζει υπερβολικά ανθρώπινο για να το προσπεράσεις. Και τα συνδέεις όλα με τους φόνους που μόλις σου ομολόγησα, σωστά? Κάνεις πολύ καλά. Όχι ότι περίμενα κάτι λιγότερο από τον άντρα της ζωής μου. Τώρα όμως θα περάσουμε σε αυτά που δεν θα μπορέσεις να μαντέψεις χωρίς τη βοήθειά μου. Τα αναγράφω κλιμακωτά, από το πιο ασήμαντο στο πιο σημαντικό. Πρώτον, πώς σκότωσα το δήμαρχο και την ερωμένη του. Δεύτερον, γιατί το έκανα. Τρίτο, πότε πρόλαβα και έγραψα αυτές τις αράδες που διαβάζεις. Τέταρτο, πού βρίσκομαι τώρα? Όχι, όχι. Δεν μου αρέσει έτσι όπως τα έγραψα. Θυμίζει συνταγή μαγειρικής και στο μαγείρεμα δεν ήμουν ποτέ καλή. Μπορεί να μην μου το είπες ποτέ ευθέως, αλλά πλέον ξέρω ότι αυτό πίστευες πάντα. Το ξέρω με σιγουριά. Μετά τα τελευταία που μου συνέβησαν, κάθε άνθρωπος είναι ανοιχτό βιβλίο για μένα. Αλλά ξεφεύγω συνεχώς από το θέμα μας και εσύ θέλεις απαντήσεις. Οπότε σου τις δίνω μαζεμένες. Όπως θα θυμάσαι, παρά τη μεγάλη σου ταραχή, χθες, γύρω στο Σούρπο, ανέβηκα και πάλι στους Λυκόλοφους, επειδή μας είχαν τελειώσει μερικά σημαντικά φυτά για τα πειράματά μας. Έψαχνα κυρίως για νυχτολούλουδα και ανεμόεσες. Αλλά κάποια στιγμή σκέφτηκα να αναζητήσω και μανδραγόρες, οπότε πήγα λίγο δυτικότερα. Φυσούσε ήδη από το μεσημέρι, αλλά εκείνη την ώρα ο αέρας είχε τρελαθεί εντελώς. Ήταν τόσο δυνατός που έμοιαζε λες και κάθε λουλούδι της φύσης είχε τεντώσει το βλαστό του και σφύριζε συντονισμένα με όλα τα υπόλοιπα, έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα μαζικό, αδυσόπιτο ουρλιαχτό.
Όσο στεκόμουν στα ανοιχτά, κόντεψε να με παρασύρει σαν πούπουλο. Αναγκάστηκα να πέσω στα τέσσερα και σχεδόν να συρθώ μέχρι την πλησιέστερη συστάδα των δέντρων για να το αποφύγω. Ούτε εκεί ένιωσα ασφαλής. Τα πιο σαθρά από τα κλαδιά των δέντρων άρχισαν να σπάνε και να πέφτουν τριγύρω μου. Στο τέλος υποχώρησε και ένα τεράστιο δέντρο. Αυτό βέβαια ήταν και σωτήριο, αφού κούρνιασα δίπλα του και έτσι προστατεύτηκα σημαντικά. Έπειτα από λίγο ο αέρας κόπασε. Ξάπλωσα κατευθείαν ανάσκελα και κοίταξα το φεγγάρι με ανακούφιση. Είχα πιστέψει ότι δεν θα το αντίκριζα ποτέ ξανά, όπως δεν θα αντίκριζα ούτε και τον ήλιο, καθώς και το δικό μου ήλιο, εσένα δηλαδή αγάπη μου. Όταν γύρισα στο πλάι για να σηκωθώ, ξέχασα μονομιά στα πάντα. Βρισκόμουν στην άκρη του πεσμένου δέντρου, μια σπιθαμή από τις γέρικες ρίζες του. Και εκείνο που έβλεπα πια ήταν μια κουφάλα που υπήρχε λίγο παραπάνω στον κορμό του. Όσο το δέντρο ήταν όρθιο, ήταν αδύνατο να την εντοπίσει κανείς. Όχι πια. Κι έτσι πλέον έβλεπα και το ξύλινο κουτί που υπήρχε κρυμμένο μέσα της. Το πήρα στα χέρια μου που ήδη έτρεμαν. Δεν ήταν και τόσο βαρύ, αλλά η ελπίδα μέσα μου χοροπηδούσε. Το φανταζόμουν γεμάτο χρυσά νομίσματα, τα οποία θα μας βοηθούσαν να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με μαγείες και αλχημίες στα κρυφά, προσπαθώντας να βελτιώσουμε την άθλια οικονομική μας κατάσταση. Διαψεύστηκα. Μέσα υπήρχε μόνο το βιβλίο που βλέπεις. Ομολογώ ότι μου φάνηκε εξ αρχής μαγεμένο. Το ένιωσα με το που σήκωσα το καπάκι του κουτιού. Στη συνέχεια το άγγιξα κιόλας, ασυναίσθητα, και μετά το άνοιξα, ασυναίσθητα κι αυτό. Και μετά όλα άλλαξαν. Δεν θυμάμαι καθόλου πως κατέβηκα από το βουνό. Ήμουν σε μια αλόκοτη κατάσταση, σαν να ζούσα σε όνειρο. Ένα όνειρο δυσνόητο, αλλά και ξεκάθαρο μαζί. Για το μόνο που πλέον ήμουν ήδη βέβαιη ήταν ότι δεν υπάρχει σημαντικότερη δύναμη από τη γνώση. Περίμενε και θα καταλάβεις. Επέστρεψα στο Φάρεν γύρω στα μεσάνυχτα. Ήξερε εξ αρχής ότι δεν θα με είχες αναζητήσει. Σου υπενθυμίζω πως είχαμε συνεννοηθεί ότι εγώ θα έμενα όλο το βράδυ στο εργαστήριο και εσύ στην ταβέρνα μας για να καλύψεις την απουσία μου. Όμως, την ώρα που περνούσα από την πλατεία, άκουσα μια κραυγή πόνου από το σπίτι του δημάρχου και κατάλαβα ότι ήταν η κατάκοπη μητέρα του. Και από τη στιγμή που εστίασα την προσοχή μου εκεί, ήταν πια αδύνατο να προσπεράσω αυτό που συνέβαινε. Όπως σου εξηγώ τόση ώρα εξάλλου, η συνάντησή μου με το βιβλίο ήταν μια συνάντηση με την απόλυτη γνώση. Η πόρτα του σπιτιού ήταν κλειδωμένη, αλλά το παράθυρο στον επάνω όροφο μια χαραμάδα ανοιχτό. Δίχως να το σκεφτώ καθόλου, έκανε ένα άλμα 3 μέτρων. Ναι, καλά διάβασες, και έφτασα με ευκολία στο περβάζι. Προσπέρασα το δωμάτιο της υπερήλικης γυναίκας και πήγα στο διπλανό. Εκεί ήταν ο δήμαρχός μας, αγκαλιά στο κρεβάτι, με την κόρη του Μιλωνά. Αυτό για μένα και για σένα δεν ήταν κάτι το άγνωστο, αφού πρόσφατα τους είχαμε δει να φιλιούνται λίγο έξω από το νεκροταφείο. Μόνο που πλέον ήξερα κι άλλα. Ήξερα ότι ο δήμαρχος δηλητηρίασε πρόσφατα τη γυναίκα του για να μπορεί να έχει πλέον μόνιμα τη μικρή στο κρεβάτι του. Ότι μετά σκόπευαν να κάνουν το ίδιο και στον αραβωνιαστικό της. Θύμωσα. Θύμωσα και μαζί σου αγάπη μου, επειδή δεν μου είπες ποτέ ότι τους πούλησες ένα τέτοιο δηλητήριο. Λες και δεν θα σε καταλάβαινα. Ωστόσο, ας επικεντρωθούμε για λίγες αράδες ακόμα στα πιτσουνάκια μας πριν περάσουμε στα δικά μας. Και πάλι μπορεί να μην τους έκανα τίποτα, αλλά πλέον ήξερα και κάτι άλλο. Ήξερα ότι ο δήμαρχός μας είχε παρατήσει εντελώς τη μάνα του. Την τάιζε και την καθάριζε μια φορά τη μέρα, μπας και επιτέλους πεθάνει και του αδειάσει τη γωνιά. Βαρέθηκε την ίδια του τη μητέρα, το πιστεύεις? Αποφάσισα να δράσω. Αποφάσισα να περάσω τη φροντίδα της στην ανιψιά της.
Ο γιος της και η ερωμένη του δεν άξιζαν να ζουν. Μπήκα στο δωμάτιό τους γκρεμίζοντας την πόρτα. Ήταν σκέτη απόλαυση να βλέπεις τον δήμαρχό μας, αυτόν τον δίμετρο γίγαντα, να κλωμιάζει και να γουρλώνει έντρομο στα μάτια με το που με αντίκρισε. Δεν λέω, ήταν και πάλι αρκετά γενναίος και αποφάσισε να αρπάξει το σπαθί του για να με πολεμήσει. Αλλά δεν είχε καμία ελπίδα. Πήδεσα επάνω του και τον έκανα 1000 κομμάτια μπροστά στην ερωμένη του. Εκείνη απέμεινε ακίνητη και έντρομη να ουρλιάζει για βοήθεια. Έτσι προδόθηκε η παρουσία μου στο χώρο, αφού εκείνη την ώρα περνούσαν κάτω από το σπίτι 3 άντρες και την άκουσαν. Σύντομα βέβαια την κομμάτιασα κι αυτή και το βούλωσε οριστικά. Τώρα φαντάζομαι ότι θα απορείς, αγάπη μου. Ήμουν η μισή από το δήμαρχο και θεωρητικά θα μπορούσε να με τσακίσει με το ένα του χέρι. Αντί γι' αυτό έγιναν όσα έγιναν και βρέθηκες απέναντι από ένα βιβλίο που γράφεται με το αίμα του. Θέλεις να καταλάβεις πώς? Γύρνα σελίδα και θα δεις. Γιατί γουρλώνεις τα μάτια σου, αγάπη μου? Σου κάνει εντύπωση που οι αράδες γράφονται αυτή τη στιγμή? Μα δεν σου είπα εξ αρχής ότι το βιβλίο είναι μαγεμένο? Αυτό που δεν σου είπα είναι ότι πολέμησα κι εγώ για να αποφύγω αυτό που μου συνέβη. Ναι, το πρώτο πράγμα που έκανα όταν αντίκρισα το βιβλίο ήταν να το πετάξω κάτω όπως και εσύ τώρα. Πήγα και να τρέξω, αλλά τότε το είδα να μεταβάλει τον όγκο του σαν να τυλίγεται γύρω από το πόδι μου. Ναι, ακριβώς έτσι. Για εμένα βέβαια τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι για σένα, αγάπη μου. Η ψυχή μου ήταν η πρώτη που απορρόφησε και ευτυχώς στο τέλος είχα τη σύνεση να αποδεχθώ εθελοντικά τη μοίρα μου, αν και ομολογώ ότι για λίγο προσπάθησα κι εγώ να το σκίσω. Μάταιος ο κόπος, μην προσπαθείς άλλο. Μην προσπαθείς και να φύγεις, γιατί όπως βλέπεις, ο τόπος γέμισε με χάρτινα πλοκάμια που δεν σε αφήνουν να πας πουθενά. Τι έλεγα? Α, για το ότι τελικά το άφησα να με απορροφήσει με τη θέλησή μου. Σοφή επιλογή. Αυτή η πράξη με κατέστησε βασίλισσα στις λευκές του σελίδες. Δεν ξέρω τι δαίμονας το δημιούργησε, αλλά μου έχει παραχωρήσει απλόχερα το θρόνο εδώ μέσα. Εγώ το κοινό. Όσα γίνονται είναι με τη δική μου βούληση. Εγώ ήθελα να κατασπαράξω το δήμαρχο και την ερωμένη του, έτσι ώστε να έχω εδώ μέσα τις ψυχές τους και να τις τιμωρώ. Εγώ ήθελα να έχει το βιβλίο τη δική μου μορφή, όσο ούρλιαζε η λεγάμενη, έτσι ώστε να μαθευτούν όλα και έτσι να έρθεις να με γυρέψεις εδώ. Ξέχασα να σου πω ότι μετά πήγα και στη δική σου ερωμένη. Ομολογώ ότι ήταν σοκαριστικό όταν το έμαθα. Δεν είχα υποψιαστεί ποτέ το παραμικρό. Και το αστείο είναι ότι θα ήμουν ικανή μέχρι και να σε συγχωρήσω, αν το μάθαινα υπό διαφορετικές συνθήκες. Θα σου έδινα μέχρι και δεύτερη ευκαιρία, παραδεχόμενη ότι είσαι άντρας και ότι δικαιούσουν κι εσύ μια κουτσουκέλα ύστερα από μια 20ετία γάμου. Πόσο ηλίθια θα ήμουν, διότι πλέον έχω τη γνώση. Επίσης, έχω και την ερωμένη σου εδώ μέσα, η οποία μου ομολόγησε πως όταν έμαθε για το δηλητήριο που πάσαρε στο δήμαρχο, σου πρότεινε να το χρησιμοποιήσετε και σε μένα. Και εσύ αποφάσισες να δεχτείς, αγάπη μου. Οπότε σταμάτα να ουρλιάζεις τώρα που οι σελίδες του βιβλίου μεγάλωσαν και έγιναν ολόιδιες με κοφτερά πριόνια. Εδώ μέσα θα περάσεις πολύ χειρότερα, αιώνιε σκλάβε μου. Και θα δεις όλα όσα σκοπεύω να κάνω. Θα δεις το βιβλίο να μεγαλώνει συνεχώς. Το φαντάζομαι να επισκέπτεται καθημερινά ψεύτες και υποκριτές και να γίνεται μια αιματηρή εκυκλοπαίδεια προδοσίας.